Πάμε παρακάτω όμως. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και τι δεν γίνεται, γιατί η κατάσταση είναι τραγική. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μπήκανε τα κρύα, τι να κάνουμε, μπήκανε τα κρύα. Στην αρχή δεν διάβασα Μπάρμπαρα, διάβασα Μπάρμπα. Και λέω, λες να την είπανε Μπάρμπα, γιατί γίνεται έξω της τρελής. Τελικά είχα διαβάσει λάθος. Αν και αν είχαν χιούμορ θα το κάνανε αυτό. Αλλά ξέχασα. Δεχόμαστε από τη Βάνα Μπάρμπα και συμβουλές για αυτοβελτίωση της χώρας. Στην Ελλάδα ζούμε! Το ίδιο καζάνι βράζουμε! Και θα βράζουμε για πολύ καιρό ακόμα. Πέντε πόντι χιόνι, λέει ο Πρωθυπουργός, δρόμοι ανοιχτοί και τα σχολεία κλειστά. Λέει, ρωτάει, μήπως είμαστε λίγο υπερβολικοί. Πώς μπλέξαμε με αυτό το κλόουν, ένας θεός ξέρει. Αλλά έτσι είναι στην Ελλάδα, Πρωθυπουργός γίνεσαι άμα είσαι γόνος. Μόνο τότε. Θέλω έτσι με το ξεκίνημα να σταθώ λίγο στους πιλότους, οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους. Και δεν κάνω τυχαία αυτή την εισαγωγή. Οι δύο πιλότοι λοιπόν που χάσανε τη ζωή τους, πόσα λεφτά λέτε να παίρνανε? Ρίξτε έτσι ένα ποσό στο τραπέζι. Έχω μπροστά μου αναλυτικά το πόσο παίρνει ένας πιλότος σήμερα ημέρα στην Ελλάδα, για να ξέρετε κι εσείς καλύτερα το πώς πάει. Έως 5 έτη προϋπηρεσίας είναι στα 1.235 ευρώ. Δεν θα τα αναλύσω ολοκληρωτικά, θα το πάω λίγο πιο γενικά. Από 15 έως 17 έτη προϋπηρεσίας, 15 έως 17 έτη προϋπηρεσίας, 1.475 ευρώ. Για να χουμπίσει τα 2.000 θέλει 27 με 28 έτη προϋπηρεσίας. Οι πιο έμπειροι δηλαδή πιλότοι μας παίρνουν 3.000. Οι πιλότοι οι οποίοι νύχτα μέρα προσπαθούν να διαφυλάξουν με αερομαχίες την πατρίδα τους απέναντι στην προκλητικότητα των Τούρκων που καθημερινά είτε με πλοία, είτε με καράβια, είτε με πυροβολισμούς, είτε ακόμα και με φράσεις, με λόγια από υπουργούς εξωτερικού μέχρι δικτάτορες, πάρε παράδειγμα τον Ερντογάν, απειλούν ότι θα μας πάρουν τα νησιά, απειλούν ότι θα μας σκοτώσουνε, απειλούν ότι θα έρθουνε νύχτα. Δεν με ενδιαφέρει αν κάνουν εξωτερική πολιτική. Με ενδιαφέρει ότι η ιστορία έχει καταγράψει ότι οι Τούρκοι έχουν αιμονή στο να μας καταστρέψουνε. Έχουν όνειρο να κάνουν την Ελλάδα τουρκική. Χωρίς να υπολογίζουν τον κόσμο που ζει εδώ. Όπως δεν υπολόγισαν και στην Κύπρο. Όπως δεν υπολόγισαν και τους Πόντιους. Όπως δεν υπολογίζουν κανέναν. Γιατί ο Ερντογάν την είδε σουλτάνος και θέλει να καθαρίσει όποιον υπάρχει πάνω στον πλανήτη. Άμα είχε την επιλογή να κάνει όλο τον πλανήτη, η Τουρκία θα τον έκανε. Ποιος εκεί πέρα έξω λοιπόν θεωρεί φίλο του τον Ερντογάν και την παρέα του που απειλούν ότι θα έρθουν νύχτα? Θα βγει κάποιος κόντρα και θα μου πει, ναι αλλά δεν φταίνε οι λαοί. Ναι αλλά οι λαοί σφάζανε. Δεν έσφαζε ο Ερντογάν. Είναι σαν να μου λέτε, δεν φταίνει οι Γερμανοί. Ναι αλλά οι Γερμανοί κάναν τους Εβραίους σαπούνια. Θα το αναλύσουμε και πολύ καλύτερα στην πορεία. Θα δώσω λίγο τα φώτα μου στην επικαιρότητα, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα που τρέχουν και θα το αναλύσουμε λίγο καλύτερα στην πορεία. Μας είπαν ότι θα έρθει νέο αίμα στη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι στιγμής εγώ η μόνη που βλέπω από νέο αίμα, που νέο αίμα δεν το λες, 190 χρονών είναι και οι δύο μαζί. Καρατζαφέρης και Κοντογιαννόπουλος, 190 χρονών είναι. Το νέο αίμα
Πού το είδαν εκεί πέρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Και έχουμε τον άλλο να κυκλοφορεί με μπουφάν μέσα στο σπίτι, επειδή δεν έχει λεφτά για πετρέλαιο. Φοβάται παράλληλα να μην γίνουμε Κούβα, αλλά ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Ρε αδερφέ, τι να ασχοληθούμε μαζί σου τώρα, δηλαδή τι να συζητήσω μαζί σου όταν δεν βάζεις μυαλό. Όταν δεν βάζεις μυαλό, τι να πούμε. Γνωστός δημοσιογράφος μεγάλου καναλιού εμφανίζεται ως ενδιάμεσος να λαμβάνει πληροφορίες από πρόσωπο στην ΕΥΠ και στη συνέχεια να τις μεταφέρει σε λαθρέμπορο καυσίμων. Και αναρωτιόμαστε εμείς τι ξέρει ο Ερντογάν για την άμυνα της χώρας. Είναι επικίνδυνοι αυτοί που κυβερνάνε. Πάρα πολύ επικίνδυνοι. Όσο για τη φάση με τον Θοδωρικάκο και με το παιδί του και με όλα αυτά που συνέβησαν, έχω ένα ηχητικό το οποίο πρέπει να ακούσετε. Μιλάμε, είναι ξεκαρδιστικός πλέον ο Αυτιάς. Είναι ξεκαρδιστικός. Και θα το ξαναβάλουμε και θα το ξαναβάλουμε. Ακούστε εδώ πέρα λίγο ένα γλύφτη, παιδιά. Ακούστε εδώ πώς η ξεφτύλα έχει πρόσωπο. Όταν σας λέω ότι πηγαίνετε σε ηλεκτρικά ήδη να αγοράζετε πλυντήριο και σκέφτεστε τι μάρκα πλυντήριο να πάρετε. Η μάρκα, η καλύτερη, από τις καλύτερες, γιατί έχει κι άλλες. Έχει και Πορτοσάλτε μάρκα πολύ καλή. Αλλά η μάρκα Αυτιάς είναι φοβερή κι αυτή. Ακούστε εδώ πέρα, είναι πραγματικά τραγικό. Το άκουγα πριν και γελούσα μόνος μου. Υπουργέ, θα κάνω μία υπέρβαση. Θέλω να μου το συγχωρέσετε αυτό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θα κάνει υπέρβαση. Γιώργο, είχα μαθητή και αθλητή μου στις ομάδες του σχολείου μας. Βασίλης το μικρό του. Το γιο του κυρίου Θεοδωρικάκου. Άκουσα τον αξιότιμο κύριο Κούγια να λέει, και εκεί κατάλαβα τι ακριβώς γινόταν, να λέει ότι αυτό το παιδί, ο γιος σας, για να το λέει ο Κούγιας, δεν έχει καπνίσει ούτε τσιγάρο. Είναι αθλητής, είναι αφοσιωμένος στις σπουδές του, είναι ένα παιδί το οποίο με τις αρχές που έχει πάρει από την οικογένειά του και ούτω καθεξής, κινείται σε αυτό το πλαίσιο. Και έχω πάρει και πολλά μηνύματα. Τελειώσαμε αυτό. Να σας πω κάτι, κύριε Αυτιά, όταν μπήκα στην πολιτική, ναι, ύστερα από 38 χρόνια σκληρής δουλειάς, ναι, δεν πίστευα ότι θα βρεθώ σε μια ώρα που το παιδί μου, ναι, θα είχε ως παράπτωμα ότι έχει εμένα πατέρα. Πιστεύω. Όπως τα ακούτε. Επειδή είμαι σίγουρος για το παιδί μου, με το οποίο πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ αυστηρός, γιατί είμαι αυστηρός πρώτα με την οικογένειά μου και μετά πρώτα με τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και μετά με όλο τον υπόλοιπο κόσμο στο πλαίσιο τήρησης της νομιμότητας. Να λέει, και εκεί κατάλαβα τι ακριβώς γινόταν, να λέει ότι αυτό το παιδί, ο γιος σας, για να το λέει ο Κούγιας, δεν έχει καπνίσει ούτε τσιγάρο, είναι αθλητής, είναι αφοσιωμένος στις σπουδές του, είναι ένα παιδί το οποίο με τις αρχές που έχει πάρει από την οικογένειά του και ούτω καθεξής, κινείται σε αυτό το πλαίσιο. Είσαι καραγκιόζης. Δεν μπορώ να το κρατήσω, δεν μπορώ. Λέω, μην το πεις Γρηγόρη, μην το πεις, αλλά είσαι καραγκιόζης ρε φίλε. Δεν έχει καπνίσει ούτε τσιγάρο τώρα, είναι και αθλητής ξαφνικά. Έβγαλες εκεί πέρα τον Θεοδωρικάκο να κλαφτεί. Να το ξεπλύνεις. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Υπέρβαση λέει θα κάνω. Τέτοια υπέρβαση δεν έχει ξανακάνει στη ζωή σου. Δεν είπες όμως ότι ολοκληρώθηκε και το ξεπούλημα της Λάρκο στην Τέρνα, στον πεθερό του Γεραπετρίτη, με 6 εκατομμύρια και δώρο χρέη 500 εκατομμύρια. Εκεί δεν κάνεις υπέρβαση αυτιά. Δεν έχεις πει ότι οι εξαγωγές της Λάρκο σε νικέλιο μπορούν να φτάσουν 20.000 τόνους ετησίως, με την τιμή τόνου σήμερα να είναι στα 30.000 δολάρια. Μιλάμε για πάνω από μισό δις κάθε χρόνο. Τέτοιες υπερβάσεις όμως δεν κάνεις αυτιά, γιατί δεν είσαι δημοσιογράφος, είσαι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνουμε κιόλας γιατί δεν γίνονται πρόωρες εκλογές. Μέχρι να γίνει μεταβίβαση ολοκληρωτικά όλης της χώρας σε δικούς τους ανθρώπους, εκλογές δεν θα δείτε. Δεν πάνε να έρθει το Πάσχα, δεν πάνε να ξανάρθουν τα Χριστούγεννα.
πήγε, φωτογραφήθηκε με φτιάρι ο πρωθυπουργός. Στο πάρκο μνήμης, στο Μάτι, λίγες μέρες αφού είχε αναβαθμίσει μουλοχτά σε αντιστράτηγο τον υπόδικο εναέριο συντονιστή της τραγωδίας. Οι ίδιοι οι κάτοικοι ζητούσαν αποπομπή του. Την αποπομπή του ζητούσανε. Με επιστολές, με τα πάντα, δεν τους ακούει κανένας. Γιατί τον λαό δεν τον ακούει κανένας. Ο λαός τραβάει το σταυρό και τον ανεβάζει στο Γολγοθά. Για την ιστορία και μόνο όμως, μιας και μιλήσανε και για το Εθνικό Θέατρο εδώ πέρα που το κάνανε κατάληψη και πήγαν αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν εκεί πέρα και κάνανε ό,τι κάνανε, εγώ θα σταθώ στο ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης το Εθνικό Θέατρο έχει πατήσει μόνο για να επισκεφτεί τον Δημήτρη Λιγνάδη. Πού είναι άραγε ο Δημήτρης ο Λιγνάδης? Είναι στην Μπουζού ή είναι ελεύθερος? Γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι ο άνθρωπος είναι παιδοβιαστής. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν την υπογραφή του πρωθυπουργού για να πηγαίνουν τα παιδάκια από το hot spot στο σπίτι του. Και τι τα έκανε στο σπίτι του, κανένας δεν λέει. Εκεί αυτιά θα κάνεις καμιά υπέρβαση. Θα φέρεις το Λιγνάδι να τον ρωτήσεις άμα καπνίζει, άμα είναι αθλητής. Δεν νομίζω, Τάκη. Ο Στυλιανίδης, ρε, παίρνει 8.000 ευρώ το μήνα για να βγαίνει και να λέει κάθε 3 μήνες να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Αυτή είναι η δουλειά του. Και ο πιλότος μας, 2.000 μετά από 30 χρόνια. Βάλτε τα κάτω και συγκρίνετε. Και έχει τους Έλληνες πολίτες στα ταμεία να ανοίγουν τα πορτοφόλια, να μην φτάνουν τα λεφτά και να επιστρέφουν προϊόντα πίσω στα ράφια γιατί δεν έχουν να πληρώσουνε. Και δεν φτάνει αυτό, έχουν από πίσω και τους άλλους να γκαρίζουνε γιατί αργούνε. Στη χώρα λοιπόν που ξαναείδαμε στα πάνελ τον Καρατζαφέρη, ο οποίος έλεγε ότι δεν πάει σε οίκους ανοχής στα γεράματα, από ό,τι φαίνεται όλη μέρα εκεί θα είναι τώρα. Όλη μέρα εκεί. Και δυστυχώς θα έχει λάθος ρόλο. Δεν θα είναι στη σωστή θέση. Ίσως είναι και κομμάτι της επιχείρησης. Με εντολή Μητσοτάκη πάντως, ο κρατικός μηχανισμός είναι πανέτοιμος να ρίξει τις ευθύνες στους πολίτες για ό,τι συμβεί. Ίσως το πρώτο μήνυμα να σας πει προσέξτε θα χιονίσει. Το δεύτερο μήνυμα να σας πει δεν φταίει σε τίποτα η κυβέρνηση. Το τρίτο να σας ζητήσει και τα ρέστα. Απλά είναι τα πράγματα. Κλείσανε τα σχολεία. Κλειστή η Αττική Οδός. Μιλάμε τέτοια ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Απίστευτη. Και ξαναρωτάω εγώ. Γιατί πληρώνουμε διόδια? Για το αν θα ρίξει 5 χιλιοστά χιόνι να υπάρχει κάποιος να κλείσει την Αττική Οδό. Γιατί νομίζω δεν την κλείνουν αυτοί, η αστυνομία την κλείνει. Αλλά εντάξει, τώρα θα μου πεις αστυνομία, Γεραπετρίτης, όλοι αυτοί πλέον είναι μία ΑΕ. Ζούμε πάντως στη χώρα, και αυτό είναι γεγονός, που κλείνει η Εθνική Οδός ενώ δήλωναν έτοιμοι όλοι αυτοί. Σκέψου και να μην ήτανε. Σκέψου να χιόνισε και καλά, γιατί αυτό το χιόνι ήταν απλά άχνη. Ζάχαρη σε κουραβιέδες ήτανε. Δεν ήταν κάτι τρελό. Ο Θεοδωρικάκος, ο οποίος ανέβασε και tweet και λέει 1000 αστυνομικοί και 200 οχήματα της Ελλάδας σε επιφυλακή στην Αττική για την κακοκαιρία. Ο κακός χαμός με την κακοκαιρία, Μπάρμπαρα. Εγώ ξέρετε ποιους λυπάμαι πιο πολύ? Όλους αυτούς τους ανθρώπους στα φορτηγά που δημιουργούν ουρές και ουρές. Που άλλος έχει έρθει από τη Σουηδία εδώ στην Ελλάδα, από τη Σουηδία, που ρίχνει εκεί πέρα 10 μέτρα χιόνι. Και οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, ήρθε στην Ελλάδα, είδε τα 5 χιλιοστά χιόνι, δεν τον αφήσαν να ταξιδέψει και ποιος ξέρει τι κατέβασε. Ποιος ξέρει τι πινελί και έχει πατήσει και ποιος ξέρει αν θα ξαναπατήσει ο συγκεκριμένος με το φορτηγό του στην Ελλάδα.
Μιας και αναφέραμε την προηγούμενη εβδομάδα για τα χωράφια με τα φωτοβολταϊκά, με τα 25ετή συμβόλαια από τις εταιρείες και μετά ότι αυτά τα χωράφια δεν θα είναι παραγωγικά. Μιας και βλέπουμε την αγροτιά λοιπόν στην επαρχία να δολοφονείται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όπως δολοφονήθηκαν και δολοφονούνται ακόμα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι δουλειές αυτών των ανθρώπων, των κτηνοτρόφων. Σιγά σιγά βλέπουμε τα σκουλίκια να επανέρχονται στην προώθηση της παγκοσμιοποίησης. Γιατί, δεν θα υπάρχει μοσχάρι για μοσχάρι να φάτε, θα είναι περιορισμένα τα πράγματα. Δεν θα μείνει τίποτα όριο στον πλανήτη, μόνο σκουλίκια και κατσαρίδες θα υπάρχουν, άντε και εμείς. Άμα ζήσουμε μέχρι τότε, άμα μας αφήσουν. Γιατί αυτός ο κόσμος δεν είναι για όλους από ό,τι φαίνεται. Είναι μόνο για όσους έχουν φαρδί πορτοφόλι. Δουλειά του κρατικού μηχανισμού και των εταιριών που διαχειρίζονται τους δρόμους πάντως είναι να κρατούν τους δρόμους ανοιχτούς και όχι να τους κλείνουν με 3 χιλιοστά χιόνι. Δεν είναι επιτυχία αυτό το σχέδιο που παρουσιάζουν. Το άνοιξε κλείσε. Επιτυχία θα ήταν να πληρώνεις διόδια όπως πληρώνεις, πληρώνεις που πληρώνεις και όταν χιονίζει να είναι λούξο δρόμος, να είναι γυαλί. Με το αλατάκι του, καθαρός, σένιος, σε περίπτωση που μείνεις άμεση εξυπηρέτηση να έρχονται να σε βοηθάνε. Εν τω μεταξύ ακούστε την άλλη παράνοια. Να αγοράσεις αλυσίδες θέλεις 150 ευρώ. Το πρόστιμο είναι 80 ευρώ. Γιατί δεν να παραγοράσεις κάποιες αλυσίδες. Θα μου πεις για να τις χρησιμεύεις σε περίπτωση που μείνει και είναι λογικό και καλά θα κάνει να έχει αλυσίδες. Αλλά το πρόστιμο 80 ευρώ δεν το καταλαβαίνω. Ειδικά σε δρόμους που πληρώνεις. Πλέον σε όλες τις ερωτήσεις η απάντηση και σε όλα τα προβλήματα είναι απαγόρευση κυκλοφορίας. Αυτή είναι η λύση τους για όλα. Μη σχολιάσω για τους ντελιβεράδες που μέσα στα χιόνια τους βάζετε να έρχονται να σας φέρουν φαΐ χωρίς να σέβεστε τίποτα. Πάμε όμως τα πιο σημαντικά, γιατί αυτά είναι, εντάξει, είναι πρωτόγνωρα πράγματα να χιονίζει μέρα μεσημέρι, αλλά εντάξει, μπορεί και να ξανασυμβεί. Το φράγμα των 400 δις ευρώ έσπασε το Δεκέμβριο του 2022 το συνολικό δημόσιο χρέος της χώρας. Ξεφύγαμε κατά περίπου 8 δις ευρώ από το στόχο που είχε το Υπουργείο Οικονομικών. Συγχρόνως πολύ ανησυχητικές είναι και οι κρατικές εγγυήσεις προς τις τράπεζες, προς τις επιχειρήσεις, στα φυσικά πρόσωπα και τους δημόσιους φορείς, το ύψος των οποίων προσεγγίζει τα 30 δις ευρώ, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, έτσι. Το συνολικό χρέος της χώρας στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου εκτινάχθηκε στο ποσό των 400,28 δις ευρώ, αυξημένο κατά 11,94 δις ευρώ, σε σχέση πάντα με το Δεκέμβριο του 2021. Δηλαδή το 21 το Δεκέμβριο ήταν 388,34 δις και αυτόν τώρα που πέρασε το Δεκέμβριο φτάσαμε τα 400. Δηλαδή σε ένα χρόνο μέσα μας χρεώσανε 12 δις. 12 δις μας χρεώσανε, για να μην το πάρουμε πιο παλιά, γιατί άστο. Ποια είναι λοιπόν η ανάπτυξη? Πώς λοιπόν περπατάμε προς το καλύτερο όταν βλέπεις τη χώρα να χρεώνεται ακόμα περισσότερο? Και είναι λογικό να χρεώνεται ακόμα περισσότερο, γιατί όσο πέφτει το ΑΕΠ δεν θα έχεις και να πληρώσεις. Ανάπτυξη θα υπήρχε άμα μείωνε σιγά σιγά το δάνειό σου και παράλληλα υπήρχε αύξηση στο ΑΕΠ. Όλα αυτά δεν υπάρχουνε. Αλλά όταν βγαίνεις και πιστεύεις τον Άδωνη και τον κάθε Άδωνη και τον κάθε Πλεύρη και τον κάθε Μητσοτάκη, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι παρπαρίζεις, λες και τα ξέρεις όλα, ενώ δεν ξέρεις τίποτα. Απλά παπαγαλίζεις ό,τι ακούς. Αυτό κάνεις, δεν κάνεις κάτι άλλο, δεν κάνεις να ψαχτείς. Απλά παπαγαλίζεις. Άκουσες δεξιά-αριστερά πέντε να μην πω τι που είπανε τα δικά τους, δημιούργησες μία άποψη με αυτά που άκουσες και παρπαρίζεις. Χωρίς να έχεις στοιχεία στα χέρια σου, χωρίς να είσαι σίγουρος για αυτό που μιλάς, για αυτό που λες. Η ίδια καραμέλα. Η ίδια καραμέλα. Το ίδιο ισχύει και με τις φήμες. Και είδατε τώρα ζωντανό παράδειγμα, ήταν αυτό με το βραβείο Νόμπελ του γιου του Άδωνη. Με τις φήμες. Βγαίνει ένας, λέει μια βλακεία
την παίρνει ο άλλος, τη λέει παραπέρα και πάει λέγοντας από στόμα σε στόμα, έγινε αστροναύτης. Αυτή είναι η Ελλάδα. Μπλα μπλα, φρουφρού και αρώματα. Στην πράξη, κανένας. Έχω δει ρε κάτι μάγκες να πουλάνε τα ηλίκη. Και όταν τους βγαίνει κανένας διπλάσιος ή κανένας που ξέρει να κάνουνε τις κότες. Έχω δει άτομα να λένε έλα έξω από το μαγαζί και όταν βλέπουνε ότι πας έξω από το μαγαζί να μην βγαίνουνε, να ζητάνε συγγνώμη. Σταματήστε λοιπόν να παρπαρίζετε. Όταν λέτε κάτι να το εννοείτε. Όταν μιλάτε να μιλάτε. Όταν λέτε α να είναι α. Να μην είναι β. Ούτε γ και μετά να μην το κάνετε δ. Εδώ στη Θεσσαλονίκη χιόνι δεν έριξε, αλλά το ρεύμα πάντως κόπηκε κανονικά. Επίσης έχουμε υψηλόβαθμο στέλεχος της πυροσβεστικής, το οποίο τι λέει. Ό,τι πέφτει λέει μετά τις 11 γίνεται πάγος. Και αυτό είναι η δικαιολογία του για το κλείσιμο των δρόμων. Φανταστείτε λοιπόν σε άλλες χώρες με κρύα κλίματα που το χιόνι μετά τις 11 πέφτει με το κιλό. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανένας. Αυτό πιστεύετε? Για να πάρουμε κανένα παράδειγμα από τη Σκανδιναβία. Αυτοί θα έπρεπε μόνιμα να είναι σπίτια, να μην βγαίνουνε άμα πάει έτσι. Απλά είναι τα πράγματα. Παραδεχτείτε ότι είστε ανίκανοι. Παραδεχτείτε ότι η χώρα είναι υποδιάλυση, διότι δεν μπορείτε να διαχειριστείτε κανένα κρατικό φορέα. Έχετε βολέψει το κάθε τεμπελχανίο το οποίο μπαίνει μέσα και δεν δουλεύει, και κάπως έτσι η Ελλάδα τελειώνει σιγά σιγά. Βάλατε ρε τον κόσμο να πάρει αλυσίδες και απαγορεύσατε την κυκλοφορία. Δηλαδή μόνη αρμοδιότητα της Αττική Οδού ποια είναι? Να εισπράττουν τα διόδια. Έχουμε τον δημοσιογράφο το Τσιλιπουνιδάκη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έπαιρνε πληροφορίες από υπάλληλο του ΕΥΠ για το ποια μέλη της Greek Mafia ήταν υπό παρακολούθηση και τι έκανε. Τις διοχέτευε στο κύκλωμα και φυσικά στο αφεντικό του. Και κάπως έτσι είχανε τον έλεγχο. Ο Ανδρουλάκης όμως, γιατί είχα μια συζήτηση με έναν φίλο και του λέω να δεις που το Πασόκ θα κάνει στην κυβέρνηση. Ο Ανδρουλάκης, ο οποίος ήταν γραμματέας του Πασόκ όταν αυτό συγκυβερνούσε με τον Σαμαρά, τον Άδωνη και τον Βορύδη και διαπραγματευόταν ποιες θέσεις στο δημόσιο θα πάρει η Νέα Δημοκρατία και ποιες στο Πασόκ, όλοι αυτοί μαζί μετά φώναζαν «Βάστα Σόιμπλε». Και εσείς μου λέτε τώρα ότι δεν θα συγκυβερνήσει, κοροϊδευόμαστε. Είναι σαν να πέφτεται από τα σύννεφα που έπεσε η θερμοκρασία το Φλεβάρι. Δεν φτάνει που πέφτει, ρίχνει και χιόνι. Πώς είναι δυνατόν η χώρα να πηγαίνει σε εκλογές σε περίπου 2-3 μήνες και αρχηγός κόμματος να μην βγαίνει μπροστά να μιλήσει για πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα? Άκουσα και τον Τσίπρα, ο οποίος βγήκε και είπε ότι θα κάνει κρατική την ΔΕΗ. Για εσάς εκεί πέρα έξω που το πιστέψατε, που το χάψατε, γιατί ξεχνάτε, γιατί έχετε αμνησία, γιατί ό,τι σας πλασάρουνε απλά ξέρετε να χειροκροτάτε και να λέτε μπράβο θα την κάνει κρατική, θέλω μόνοι σας να κάνετε μια έρευνα για τον Τσίπρα, για τη ΔΕΗ, για το τι ψήφισε και δεν ψήφισε, για το τι πούλησε και για το τι ξεπούλησε, και να έρθετε μετά να ξαναμιλήσουμε. Για να δω αν μπορείτε να βρείτε χωρίς να σας πει κάποιος την αλήθεια. Δεν θέλω να με ρωτήσεις. Θέλω να βγεις τη δεύτερη ώρα που θα ανοίξω γραμμές να μου πεις τι βρήκες. Κλειστή και η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Πριν καν τον Άγιο Στέφανο, κλειστή η Αττική Οδός. Χωρίς ούτε ένα χιλιοστό χιόνι. Και αυτό γιατί το κράτος του Μητσοτάκη είναι εντελώς ανίκανο να κρατήσει και να εγγυθεί ότι το ελάχιστο εθνικό δίκτυο που έχει η χώρα θα παραμείνει λειτουργικό.
Μη μου λέτε λοιπόν για Ελλάδα 2.0 και εξέλιξη και ανάπτυξη και τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Για πόλεμο είμαστε. Όλες οι υποδομές του κράτους είναι υποδιάλυση ή είναι ανύπαρκτες. Αποδεχτείτε το, γονέψτε το. Και η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αντίστοιχη της κρατικής, μόνο που κρατά τα κέρδη και ζει με τους φόρους μας. Στην Ελλάδα, σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός είναι αυτό που λέμε ότι θα σας στείλει μήνυμα το 112, δεν είναι κάτι άλλο. Μην περιμένετε να σας βοηθήσει σε κάτι άλλο. Και ξαναρωτάω, πού είναι ο Πρωθυπουργός να πάρει θέση? Διακοπές είναι? Πού εξαφανίστηκε πάλι? Όποτε έχουμε πρόβλημα εξαφανίζεται. Και ακούμε το 90% όλων των ειδήσεων που είναι ψέματα. Το ξέρετε ρε πως η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, ο οποίος κρύβεται αυτές τις μέρες, σε 3,5 χρόνια αύξησε το δημόσιο χρέος της, το δημόσιο χρέος της χώρας σε 63 δις. Σε 3,5 χρόνια μας έβαλε μέσα 63 δις ρε. Φτάσαμε τα 400 δις. Το Δεκέμβρη του 22 και που είστε ακόμα, έχει άλλους 4 μήνες. Μπορεί να φτάσουμε και 420 δις. Για όλα είναι ικανός. Αλλά εσείς βλέπετε ένα κουστούμι και νομίζετε ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Νομίζετε ότι θα σας σώσει. Επειδή φοράει κουστούμι, επειδή είναι χαρτογιακάς. Επειδή φόρεσε μια γραβάτα και είναι γόνος. 63 δις σε 3,5 χρόνια μέσα. Και έχεις τον Άδωνη να κελαϊδάει ότι ήρθε η ανάπτυξη και σβήν και μην και χίλιες δυο να μην πω τι, δεν μπορώ να μιλήσω και γαλλικά. Σας κοροϊδεύουνε και χειροκροτάτε. Για να βγαίνει ο προδότης ο Τσίπρας να σας λέει θα κάνουμε κρατική τη ΔΕΗ. Αυτό θέλετε να ακούσετε, αυτό σας λέει. Και το πιστεύετε. Χαϊβάνια. Χαϊβάνια. Για όλα άποψη έχετε. Όλα τα ξέρετε και τίποτα δεν ξέρετε. Μια σελίδα στη ζωή σας δεν έχετε διαβάσει. Αμνησία έχετε πάθει. Και την πληρώνω εγώ και άλλοι τόσοι στην ηλικία μου. Να φεύγουν ρε όλοι οι φίλοι μου στο εξωτερικό για να βρουν ένα καλύτερο αύριο. Ενώ ζούσαν και μεγάλωσαν σε έναν άγιο τόπο. Να βλέπεις τους αγρότες να μην έχουν δουλειά. Το τόσο καλό χώμα να το πουλάμε για να βάλουν πάνελ. Δεν βγαίνει ο αγρότης ρε. Και καλά κάνει ο άνθρωπος, δεν φταίει αυτός. Το κράτος φταίει που δεν του δίνει κίνητρο, που δεν το βοηθάει. Να παράγει, να εξάγει. Με έλεγχο πάντα. Γιατί μόνο το αν τον αφήσει θα τα κάνει μαντάρα. Με έλεγχο. Βοήθα τον. Στην Κύπρο οι δημοσκοπήσεις πήγανε κουβά. Το είδατε έτσι, το σημειώσατε. Για να μην μου λέτε για τις δημοσκοπήσεις. Ο Μητσοτάκης δεν έλεγε θα είμαστε δίπλα σου σε εκείνον τον Τελμπεγλέρη, σε εκείνον τον Κοκοβιό με τη μάσκα. Απέτυχε παταγωδός. Νεοφύτου πώς τον λέγανε. Απογοήτευση για, τους δημοσκόπους. Τώρα θα μου πεις είναι και κατέμις ο Κούλης. Μπορεί να λειτουργήσει και η κρουσουζιά του. Άλλη μια θλιβερή πρωτιά έχουμε για την Ελλάδα όπως κι αν έχει. Δημοσιεύτηκε η έκθεση της Eurostat για το κόστος στέγασης το 2021. Το 32,4%, δηλαδή ένας στους τρεις, δίνει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για έξοδα του σπιτιού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεύτερη, η Δανία με 21,9% και τρίτη, η Ολλανδία με 15,3%. Η διαφορά είναι μεγάλη και σίγουρα δεν προβλέπεται σύντομα να χάνουμε αυτή τη θέση της πρωτιάς. 32,4% του μισθού. Από το 2017 πάντως μέχρι σήμερα, το ξαναείπαμε, τα ενίκια έχουν αυξηθεί κατά 35%. Έτσι, έρευνα μεσητών το λέει, δεν το λέω εγώ. Για να νοικιάσει σπίτι πλέον Αθήνα, Θεσσαλονίκη, δεν θα πάρω σε όλη την Ελλάδα γιατί είναι ανάλογα με το που μένεις, θες περίπου 4 εκατοστάρικα με 800. Ενώ υπάρχουν και σπίτια που ζητάνε πάνω από χιλιάρικο, αλλά θα με πεις τώρα να βολευτούμε. Για να βολευτείς θες 4 εκατοστάρικα μέσα στο νερό. Και ο μισθός σου είναι 713 ευρώ κατώτατος. 400 ευρώ ενίκιο σταντέ
Και 713 μισθός. Το μισό σου μισθό δηλαδή άμα είσαι... άμα είσαι με τον κατώτατο μισθό. Το μισό σου μισθό θα το παίρνεις για το ενίκιο. Μιλάμε πλέον καθαρά. Είναι απόλυτος παραλογισμός. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα που κανένα δεν ενδιαφέρει. Και οι περισσότεροι ξέρετε τι κάνουν. Γιατί λέει ρε, να το δώσω, να το νοικιάσω. Θα το κάνω Airbnb, θα το κάνω νοικιαζόμενο, θα το κάνω ξενοδοχείο, θα το κάνω το ένα, θα το κάνω το άλλο. Πλαφόν στα ενίκια δεν υπάρχει. Περιορισμός στις εφαρμογές δεν υπάρχει. Κατάργηση της Golden Visa δεν υπάρχει. Και όλα κυλούν ομαλά. Και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Εγώ θα σας δώσω όμως μια συμβουλή. Γιατί πλέον έχω κουραστεί να μιλάω με κόσμο που απλά μιλάει και δεν ξέρει τι λέει. Να, σαν τον άλλον που βγαίνει κάθε μέρα τώρα, έχει κολλήσει άλλος εδώ πέρα, άλλο μαγνήτη. Να πάνε οι γυναίκες στρατό. Γιατί ρε να πάνε στρατό, θα το δεις όταν γίνει. Γιατί ρε να το κάνουμε. Γιατί έτσι πρέπει. Βγάζεις άκρη. Όταν μιλάς, φίλε μου, Δαλάη Λάμα, ξέρετε τι είχε πει. Όταν μιλάς, απλά επαναλαμβάνεις αυτό που ήδη γνωρίζεις. Άμα ακούς όμως, μπορείς να μάθεις και κάτι καινούριο. Οπότε ακούστε. Το πρόβλημα με αυτούς που έχουν κλειστό μυαλό είναι ότι έχουν διαρκώς ανοιχτό το στόμα τους. Τώρα για την Τουρκία και τη Συρία. Σας είπα, άνθρωποι που με απειλούνε, που μου λένε ότι θα έρθουνε βράδυ, που πυροβολάνε, που μπαίνουνε με αεροπλάνα, με πλοία και κάνουν ό,τι γουστάρουν και δεν υπολογίζουν κανέναν. Και ενώ τους προτείνεις, τώρα που δέχθηκαν και δεύτερο σεισμό, έτσι, με τους σεισμούς αυτό που έχει τραγικό, εγώ εύχομαι σε όλους να είναι καλά. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει χειρότερος θάνατος από το να είσαι εγκλωβισμένος κάτω από πέτρες και να μην μπορείς να βγεις. Είναι το χειρότερο για μένα. Δεν υπάρχει χειρότερος θάνατος για μένα. Σας το λέω. Εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους, γιατί δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Κάποιοι έχουν και διαφορετικές απόψεις. Υπάρχουν και άνθρωποι εκεί πέρα που δεν θέλουν το κακό της Ελλάδας. Εύχομαι κουράγιο, υπομονή και όλα να πάνε καλά. Αλλά για την κυβέρνηση Ερντογάν που λέει η Ελλάδα να στείλει βοήθεια και δεν θέλει. Που η Ελλάδα τρέχει, λες και είναι αδερφός της, να στείλει βοήθεια και το ένα και το άλλο. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να κρατάμε μια ουδέτερη στάση. Μια στάση στην οποία, παιδιά, μας απειλείτε κάθε μέρα. Θέλετε τη βοήθειά μας, ζητήστε την. Το ίδιο θα έλεγα και στο γείτονά μου. Φίλε, άμα θες βοήθεια, ζήτα το. Δεν θα έρθω εγώ από μόνος μου εκεί πέρα να κάνω ό,τι είναι να κάνω. Να υπάρχει συνεννόηση. Θες να σε βοηθήσω, ζήτησέ μου να σε βοηθήσω. Απλά πράγματα. Άμα δεν ζητάς βοήθεια, γιατί να έρθω να σε βοηθήσω, ρε, τι είμαι εγώ. Μόνος μου να παίρνω πρωτοβουλίες, να στέλνω κόσμο. Να βγει η τουρκική κυβέρνηση και να πει: έχουμε σεισμό, θέλουμε βοήθεια φιλανθρωπική, θέλουμε διασώστες, θέλουμε θελοντές. Καλούμε την Ελλάδα, η οποία είναι γειτονική χώρα, να ρίξει τον εγωισμό της, ναι. Καλούμε την Ελλάδα να στείλει βοήθεια. Και πιστέψτε με, η Ελλάδα θα έστελνε βοήθεια. Γιατί η Ελλάδα είναι φιλότιμη, γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι. Δεν είμαστε σαν αυτούς. Δεν είμαστε σαν αυτούς. Και γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Να μας έχουν πάρει τόσο πολύ γη. Για μένα η Κωνσταντινούπολη ακόμα δεν έχει απελευθερωθεί. Ήταν η πρωτεύουσα. Απ' την καλοσύνη σου γίνανε όλα. Κράτα ουδέτερη στάση. Ζήτα μου να σε βοηθήσω και θα σε βοηθήσω. Για να τελειώνουμε και με αυτό. Σίγουρα πάντως εύχομαι τα καλύτερα για όλο τον κόσμο εκεί πέρα. Πω, μόνο που το σκέφτομαι. Να σε έχει πλακώσει τώρα τόνος από πέτρες, να είσαι εκεί πέρα καμιά 5-6 μέτρα κάτω από τη γη, να βλέπεις ίσα ίσα λίγο φως να προεξέχει, να φωνάζεις βοήθεια και να μην σε ακούει κανένας, ρε. Καταλαβαίνεις γιατί συναισθήματα μιλάμε. Να φωνάζεις βοήθεια και να μην σε ακούει κανένας. Και να έχεις τον Ερντογάν, να τον έχει πιάσει ο εγωισμός του και να μην θέλει να ζητήσει βοήθεια από την Ελλάδα. Αυτή είναι. Αυτοί είναι. Δεν σκέφτονται καν αυτόν τον άνθρωπο εκείνη τη στιγμή. Σκέφτονται μόνο τον εγωισμό τους. Παρεμπιπτόντως,
Όταν αποκλείστηκε στην Αττική Οδό ο κόσμος, θα έπρεπε να ζητήσει η κυβέρνηση βοήθεια. Από άλλα κράτη, όχι από την Τουρκία. Μπας και φέρουνε τουλάχιστον κρουασανάκια τα οποία δεν έχουν λήξει.